παρά τη δέσμευση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κυρίου Καμένου ότι θα ισχύσει η συμφωνία και όχι μόνο δεν τη σεβάστηκε, αλλά οδηγεί τον Δήμο Σερών, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, οδηγεί τον Δήμο Σερών στα δικαστήρια και διεκδικεί και την περιουσία του Δήμου. Προτάσεις για την αγωγή του Ταμείου Εθνικής Άμυνας κατά του Δήμου Σερών κατέθεσε με τη συνδρομή δύο νομικών του Δικηγορικού Συλλόγου Σερών ο Πέτρος Αγγελίδης. Ο Δήμαρχος Σερών για ακόμη μία φορά έστρεψε τα βέλη του στη σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η οποία δεν σεβάστηκε τη Συμφωνία Αβραμόπουλου παρά τη δέσμευση του Υπουργού κ. Πάνου Καμένου ότι η συμφωνία θα ισχύσει κανονικά. Μάλιστα, όχι μόνο δεν τη σεβάστηκε, υπογραμμίζει ο Πέτρος Αγγελίδης, αλλά οδηγεί το Δήμο Σερών στα δικαστήρια και διεκδικεί και την περιουσία του. Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας έχει καταθέσει αγωγή κατά του Δήμου Σερών, σύμφωνα με την οποία ζητά την κυριότητα των 39 στρεμάτων που υπάρχουν μέσα στο στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά και τα οποία 39 στρέμματα ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου Σερών. Είναι του Δήμου Σερών, με χαρτιά. Με χαρτιά τα οποία αυτό το κομμάτι το έχει δώσει ο νομάρχης πριν από πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, σε αυτή την αγωγή που κατέθεσε το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, ο Δήμος Σερών σήμερα καταθέτει προτάσεις ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου Σερών. Με τις ενέργειές του, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δυστυχώς μας αναγκάζει να οδηγηθούμε στα δικαστήρια και η ευθύνη της δικαστικής μας εμπλοκής ανήκει αποκλειστικά και μόνο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τόνισε ο Δήμαρχος. Η ευθύνη αποκλειστικά ανήκει μόνο στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Είναι απαράδεκτο δύο δημόσιοι φορείς να πηγαίνουν στα δικαστήρια και να διεκδικούν την περιουσία του ελληνικού λαού, των Ελλήνων πολιτών. Σε αυτά τα θέματα δίνονται λύσεις με πολιτικό τρόπο, όπως έτσι δώσαμε με πολιτική λύση στο θέμα αυτό, δώσαμε τη λύση το 2012 όταν κάναμε τη συμφωνία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το αποτέλεσμα του δικαστηρίου δεν μπορούμε να το προδικάσουμε. Εμείς έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι το διεκτησιακό θέμα του στρατοπέδου Εμμανουήλ Παπά είναι ξεκαθαρισμένο, υπό την έννοια ότι ένα τμήμα αυτού ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και ένα τμήμα αυτού ανήκει στο Δήμο Σερών. Αυτά τα θέματα έχουν λυθεί εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι καινούρια. Τώρα, το ότι φέρεται σήμερα μια τέτοια διεκδίκηση από την πλευρά του Δημοσίου, αυτό είναι το καινούριο. Θεωρούμε ότι αυτά τα πράγματα είναι λυμένα και έτσι θα τα αντιμετωπίσει το δικαστήριο. Αυτό είναι χρονοβόρα διαδικασία ή θα λυθεί σύντομα, δηλαδή βλέποντας? Τουλάχιστον 1 με 1,5 χρόνο σε πρώτο βαθμό και άλλα 2 χρόνια σε δεύτερο βαθμό το λιγότερο. Επίσης, ο Δήμος Σερών με τη συνδρομή του δικηγόρου Σερών Αλεξάνδρου Παρασκευιώτη κατέθεσε αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας για αθέτηση συμφωνίας σχετικά με τα στρατόπεδα του Δήμου Σερών. Η αίτηση ακύρωσης που απευθύνει το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει να κάνει με την ακύρωση της απόφασης του ΤΕΘΑ. Ναι. Το ΤΕΘΑ πήρε μια απόφαση. Ο Δήμαρχος Σερών έκανε επιστολές και αιτήσεις διαδοχικές τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2017, με τις οποίες ζητούσε την ολοκλήρωση της συμφωνίας τόσο από το ΤΕΘΑ όσο και από το Υπουργείο. Το ΤΕΘΑ πήρε απόφαση και λέει ότι εμείς υπαναχωρούμε πλέον από αυτό. Ωραία. Και δεν ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία, διότι δήθεν δεν επιτρέπεται από τον νόμο. Πράγμα το οποίο δεν είναι αληθές. Αυτό είναι το κομμάτι που αφορά το ΤΕΘΑ, την ακύρωση της απόφασης. Και το κομμάτι το άλλο αφορά τις παραλήψεις της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΘΑ, λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα η εξαμελής του επιτροπή του ΤΕΘΑ, η οποία θα πρέπει να υπογράψουν για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης κυριότητας, υπέγραψαν μόνο 3, οπότε έχουμε άλλες 3 υπογραφές. Και η απόφαση αυτή θα πρέπει να επικυρωθεί από τον ίδιο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι τώρα υπάρχουν 2 παραλήψεις.